Σας ευχαριστώ που μου δίνετε η ευκαιρία ως Δήμαρχος να συμμετέχω στην εκπλήρωση ενός οράματος και μιας διεκδίκησης που μετράει δεκαετίες. Πραγματικά δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί υπήρξαμε μια και είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα και στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο επίπεδο της συνέργειας και της συνεργασίας με τους συλλογικούς φορείς, όπως για παράδειγμα η άριστη συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο. Και βέβαια, ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον κύριο Αλεξανδρή. Χωρίς αυτόν, ίσως να μην είμαστε σήμερα εδώ. Θεωρώ ότι σήμερα εκπληρώνεται ένα μέρος ενός στρατηγικού σχεδιασμού που έχουμε για το νησί μας. Ξέρετε, η ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου συνεπάγεται και κάποιες αλλαγές στη λειτουργία της πόλης. Για παράδειγμα, αδειάζει ένα κομμάτι που αφορά σήμερα στην στέγαση του σημερινού δικαστικού του χώρου των δικαστηρίων. Επόμενος στόχος δικός μας, και το βάζω ως ατζέντα και ως προβληματισμό και μου δίδεται η ευκαιρία και πρέπει να το κάνω, είναι η μετεστέγαση της αστυνομίας που είναι δίπλα στο σημερινό δικαστικό μέγαρο. Σημαίνει ουσιαστικά μεταφορά των υπηρεσιών έξω από την πόλη, σημαίνει ότι υπακούει όλο αυτό σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό σε μια περιοχή που κατέγραψε την μεγαλύτερη πληθυσμιακά αύξηση στην Ελλάδα, 10,6% την προηγούμενη δεκαετία. Μιλήσατε για σχολεία, αντιλαμβάνεστε ότι η ραγδαία αύξηση του μαθητικού πληθυσμού θα πρέπει κάπου να στεγαστεί. Πολλά κτίρια έχουμε ανάγκη στην ΚΟ ως αποτέλεσμα αυτής της πληθυσμιακής μεταβολής. Και βέβαια δεν μπορώ να αφήσω απ' έξω στο κομμάτι των ευχαριστειών την ΚΤΥΠ, με την οποία έχουμε αναπτύξει μια στενή συνεργασία, δικαστικό μέγαρο, νέο νοσοκομείο. Σε οτιδήποτε συνεργαζόμαστε, πραγματικά παράγουμε αποτελέσματα και νομίζω ότι ο μεγαλύτερος στόχος όλων που μας βρίσκει όλους ενωμένος ως μια γροθιά και τους βουλευτές και την τοπική κοινωνία είναι το νέο νοσοκομείο και πραγματικά ως διαδικασία οριμάζει και θεωρούμε, κύριε Υπουργέ, ότι και εσείς θα είσαστε ψυχήτε και σώματε δίπλα μας. Αγαπητοί βουλευτές του νομού μας, φίλοι, είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον δικηγορικό κόσμο του τόπου μου. Σας καταθέσαμε ένα όραμα, με τη βοήθεια των υπηρεσιών το φέραμε σε μια πραγματική βάση, στις πραγματικές ανάγκες του τόπου μας και σήμερα υλοποιείται. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του δικηγορικού κόσμου της ΚΟ, του Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου. Ευχαριστούμε για όλα.